ληφθεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό από τα όσα υπόθηκαν αναφορικά με το κρίσιμο διακύβευμα αυτών των εκλογών και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Η κρισιμότητα των εκλογών αυτών γίνεται αντιληπτή από όλους ότι έχει να κάνει με την ανάγκη να ξεκαθαριστεί τέλος πάντων και να συμφωνηθεί όσο είναι δυνατόν αυτό από τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τις δημοκρατικές τουλάχιστον πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η στρατηγική επιλογή της χώρας, η στρατηγική της κατεύθυνση. Γιατί αντιλαμβάνεστε πως πηγαίνουμε σε αυτές τις εκλογές χωρίς, με βάση τα όσα λέγουν σήμερα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι ξεκαθαρισμένη αυτή η στρατηγική κατεύθυνση της χώρας. Συμμετέχω από την πλευρά μου σε ένα ψηφοδέλτιο αγώνα του ΠΑΣΟΚ και έχω την τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε συντρόφους και να τους διαδέχομαι στο βήμα. Συμβολικά, αν θέλετε, διαδεχόμενος στο βήμα τελευταίος τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μια θέση επίσης αγώνα και μάχης που εμείς ξέρουμε να την υπηρετούμε και μέσα από την οργανωμένη βάσικη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή μας συνάντηση εδώ έχει να κάνει με την αυτονόητη ανάγκη και συλλογικά να διατυπώσουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Καβάλας, προς κάθε σκεπτόμενο πολίτη, νέο ή μεγαλύτερης ηλικίας, ανεξάρτητα από το αν και ποιες είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές του πεποιθήσεις, ανεξάρτητα από το ποιες ήταν οι επιλογές του πρόσφατα ή στο απότερο παρελθόν σε σχέση με τις κομματικές του προτιμήσεις, ανεξάρτητα από το αν και τι ψήφισε το 2009, όταν το ΠΑΣΟΚ περίπου σε μια εποχή αμερεμνησίας που τέλειωνε, περίπου ενέπνευσε την εμπιστοσύνη στις κάλπες του μισού του εκλογικού σώματος που τότε προσήλθε για να ψηφίσει. Ανεξάρτητα από το εάν και τι ψήφισαν οι πολίτες στο εναπομείναν ΠΑΣΟΚ του 2012 με ένα πρωτόγνωρο για μας τότε εκλογικό ποσοστό. Εμείς μείναμε εδώ αταλάντευτοι. Δεν υψώσαμε σημαία ευκαιρίας παρά μόνο τη σημαία του αγώνα, όταν πολλοί που ευεργετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ έσπευσαν υψώνοντας τη δική τους προσωπική σημαία ευκαιρίας να αναζητήσουν βιαστικά και αγχωμένα αλλού ένα βολικό στασίδι, παίρνοντας το δικό τους μικρό ΠΑΣΟΚ στα μέτρα τους, στον νόμο και σπεύδοντας να φύγουν βιαστικά. Πιστεύουμε ότι το δίκαιο του αγώνα μας θα αναγνωριστεί εν τέλει και από μια σημαντική πλειονότητα των πολιτών της Καβάλας. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτός ο στόχος μας να καταστούμε τρίτη πολιτική δύναμη και στην επικράτεια, ως επίσης και στο ΠΑΣΟΚ. Βιάστηκαν κατά τη γνώμη μου πολλοί, αυτάρεσκα και αλαζονικά σε κάποιες περιπτώσεις, να προεξοφλήσουν την εξαήλου στο ΠΑΣΟΚ, την εξαφάνιση στο ΠΑΣΟΚ, μιας παράταξης δημοκρατικής, η οποία ναι μεν με πολλές διαφωνίες, ασφαλώς λάθη και αβελτηρίες, συνεισέφερε στη μακρόχρονη πορεία των 40 ετών της μακροβιότερης ελληνικής δημοκρατίας που απέλαυσε ποτέ η χώρα μας, αλλά κυρίως συνεισέφερε κατά τη γνώμη μας πολύ περισσότερες στιγμές θετικής συνεισφοράς σε αυτά τα μαρτυρικά χρόνια της χρήσης. Αρχικά μόνοι μας το 2009 έως το 2011, όταν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είχαν συγκροτήσει ένα ετερόκλητο μέτωπο αντιμνημονιακών δυνάμεων, πετροβολώντας εμάς, κάποιοι που ήταν εμπριστές στην προηγούμενη περίοδο και τώρα πέρασαν και στη λύθη και έχουν ξεχαστεί, όταν σπέβδαμε να σβήσουμε τη φωτιά της χρεοκοπίας στη χώρα. Ναι, ο αγώνας μας, και γι' αυτό είναι ο κύριος ο λόγος που συμμετέχω, έχει να κάνει και με το να υπερασπιστούμε το δίκαιο των θέσεών μας όταν οι άλλοι μας πετροβολούσαν άδικα και υποκριτικά, έχοντας περάσει και σε μια σιωπηλή θέση, επενδύοντας στο δικό τους προσωπικό εν αναμονή κεφάλαιο, όπως θέλουν μεθαύριο να εμφανιστούν. Και νομίζω ότι λίγο ή πολύ καταλαβαίνόμαστε όλοι. Με αυτές τις συνθήκες δίνουμε τον αγώνα και είμαστε αισιόδοξοι, έτσι όπως σας προείπα. Ο λόγος που επίσης συναντιόμαστε εδώ, και νομίζω θα ήταν καλό να εκτιμηθεί από την πλευρά σας, και θα σας παρακαλούσαμε να το λάβετε υπόψη σας και να μας υποστηρίξετε σε αυτό, είναι ότι αύριο το απόγευμα στην Καβάλα, στις 6 ώρα,